Life Coach, Σταύρος Πλουμιστός, μαζί μας. Γεια σας. Είμαι ο Σταύρος Πλουμιστός και στο Soul Time σε 5 λεπτά πρέπει να σας πω μια πολύ σημαντική αλήθεια για τη ζωή σας. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές έχετε πει στον εαυτό σας «Ναι, μεν, αλλά». Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι βάζετε μια διαχωριστική γραμμή. Σημαίνει ότι το αλλά ακυρώνει αυτό που είπατε πριν, μια προηγούμενη σκέψη. Οι περισσότεροι άνθρωποι λέμε πολλέ φορέ. Σε αγαπάω, αλλά. Σε θέλω, αλλά. ή θέλω αυτό, αλλά. Που πάει να πει δηλαδή ότι η προηγούμενη σκέψη δεν ισχύει. Την ακυρώνουμε δηλαδή. Το αλλά μα χρησιμεύει για πολλά άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν μα χρησιμεύει σε αυτό που τελικά θέλουμε να πούμε εμεί οι ίδιοι, στο νου μα, για αυτό που μα συμβαίνει. Επομένω, ίσω το νόημα να είναι ότι πρέπει να μιλάμε καλύτερα ελληνικά. Όχι. Αλλά πρέπει να αποφορτήσουμε σωστά τον εγκέφαλο, το νου. Να μιλάμε ξεκάθαρα πρώτα σε εμά, για να καταλαβαίνει και ο άλλο. Όταν λοιπόν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σε αγαπάω, πρέπει να είστε σίγουροι ότι τον αγαπάτε και να μην βάλετε το αλλά. Γιατί το αλλά είναι σαν να του λέτε ότι σε αγαπάω, αλλά μάλλον δεν σε αγαπάω. Γιατί θέλω κάτι παραπάνω. Εάν πείτε σε κάποιον σε θέλω πολύ ή θέλω πολύ, αλλά δεν θα το κάνω, σημαίνει ότι δεν το θέλετε καθόλου. Είναι πολύ καλύτερο δηλαδή να ακουστεί η αλήθεια από το να βάλετε ένα αλλά, που είναι λίγο διφορούμενο και μπερδεύει και το μυαλό σας παράλληλα. Άρα λοιπόν, για να είναι καλύτερη η ζωή σας, θα πρέπει όχι απλώς να εγκαταλείψετε το αλλά, αλλά να ξεκαθαρίσετε σίγουρα τι θέλετε μέσα σας. Νομίζω ότι μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα αν έρθετε σε επαφή μαζί μου για να δούμε πόσο τελικά έχετε τη φιλοσοφία του αλλά στη ζωή σα. Γιατί αν αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλέ κατηγορίε, σε πολλά επίπεδα τη ζωή σα, τότε μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως δεν ζείτε τη ζωή που θα θέλατε. Διότι θέλετε μία άλλη. Απλά. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μου στο πλουμιστός.com ή με ένα απλό μήνυμα στο facebook ή να δείτε περισσότερα πράγματα στο κανάλι μου στο πλουμιστός βίντεο. Σε κάθε περίπτωση όμω, αρχίστε να αλλάζετε τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αλλά να έχει ένα συγκεκριμένο νόημα και να μην μπερδεύει το μυαλό σα. Να είστε καλά.